Καλησπέρα σας από την Air Open, την ελεύθερη φωνή της κοινωνίας. Ακούτε την εκπομπή στον αέρα της μοτοσυκλέτας με τον Θανάση Μουρίκη. Άλλη μια Παρασκευή, καλοκαίρι, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, καιρός να καβαλήσουμε τις μοτοσυκλέτες μας, ακόμα και βράδυ, ειδικά βράδυ, να σηκωθούμε να φύγουμε από το κλινονάστη και να επισκεφτούμε παραλίες, βουνά και όχι μόνο. Η καλύτερη εποχή στην Ελλάδα να ταξιδεύεις είναι απλά όλους τους μήνες. Εμείς απλά συνηθίζουμε το καλοκαίρι να καβαλάμε τις καλές μας και να πηγαίνουμε να κάνουμε τις διακοπές μας, γιατί έτσι μπορούμε και έτσι πρέπει. Πριν ξεκινήσουμε όμως το ραδιοφωνικό μας ταξίδι και να μπούμε στη θεματολογία αυτής της εκπομπής, να αναφερθούμε στα θέματα και να γνωρίσουμε τον καινούριο, το σημερινό απόψινο καλεσμένο που έχουμε μαζί μας, θα πρέπει να κάνω μια γρήγορη αναφορά για άλλη μια φορά, γιατί από Σεπτέμβριο ξεκινάνε τα σχολεία, ξεκινάνε πολλά πράγματα, ξεκινάνε και οι τηλεοπτικές εκπομπές στην τηλεόραση, και έτσι λοιπόν από τα μέσα προς τέλη Σεπτεμβρίου που ξεκινάει η τηλεοπτική σεζόν, θα έχουμε και τη νέα εκπομπή μοτοσυκλέτα Moto in Action, η οποία θα παίζει στα περιφερειακά κανάλια. Θα μπορούμε μέσω του OTTV να τη δούμε φυσικά και στην Αθήνα και όπου αλλού βρισκόμαστε. Η νέα εκπομπή μοτοσυκλέτας θα είναι σίγουρα μια ανθρωποκεντρική για άλλη μια φορά, όπως ήταν και ας πούμε η προηγούμενη, το Two Wheel Ride, και το λέω έτσι διότι ήμουν ο παρουσιαστής και στην προηγούμενη τηλεοπτική εκπομπή. Ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα θα έχει, γιατί χωρίς τον παράγοντα άνθρωπο η μοτοσυκλέτα δεν έχει και τόσο μεγάλη αξία. Η σχέση μας με τις μοτοσυκλέτες είναι αυτές που μας κάνουν να δίνουμε το χάρισμα και τη μαγεία στο μοτοσυκλετισμό. Όμως δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε σε καμία περίπτωση το ότι το αντικείμενο του πόθου που είναι η μοτοσυκλέτα έχει το δικό της ταμπεραμέντο και τη δικιά της διαφορετικότητα, η κάθε μια εταιρεία, η κάθε μοτοσυκλέτα, και ουσιαστικά ταιριάζει και με το χαρακτήρα μας. Γι' αυτό εμείς είπαμε να κάνουμε μια εκπομπή αφιέρωμα σε μια ιστορική εταιρεία μοτοσυκλετών και να συζητήσουμε για πάρα πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία της αλλά και με το σήμερα, την κοινωνία, τους πελάτες, τους αγοραστές, ιδιοκτήτες της συγκεκριμένης εταιρείας, αλλά οπωσδήποτε και την καθημερινότητα που μπορούμε να έχουμε πάνω σε μια BMW. Έτσι λοιπόν αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην BMW και φέραμε έναν από τους γκουρού της BMW, που δεν είναι άλλος από τον Τάσο τον Βαγιανέλη, και τον καλησπέριζω, Τάσο. Καλησπέρα. Τόσο ευχαριστώ καταρχήν που ήρθες. Πολλά χρόνια ασχολείσαι με την BMW. 1989 έχεις μπει στη διαδικασία και αποφάσισες να εμπλακείς με το τεχνικό και όχι μόνο κομμάτι. Η ιστορία δηλαδή ξεκινάει ουσιαστικά αρκετά χρόνια πίσω για εσένα. Ναι, όντως έτσι έχει γίνει, και την εποχή που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία ήταν και για όσους την παρακολουθήσανε και λίγο περίεργο, γιατί τότε η BMW δεν είχε ούτε τη θέση ούτε την έγκλη που έχει αυτή τη στιγμή, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Φαντάσκες ποτέ ότι θα φτάσουμε στο σήμερα, το περιμένατε να συμβεί αυτό ή πιστεύω ότι θα είναι μια εταιρεία για λίγους και με ειδικές απαιτήσεις? Εγώ προσωπικά το πίστευσα. Ήταν καθαρά επιχειρηματική απόφαση. Αν έχεις τη δυνατότητα να δεις πίσω από τις λέξεις ή πίσω από κάποια πράγματα, σίγουρα μπορεί να καταλάβεις τι μελγενέστε. Τάσο Βαγιανέλη, θα τα πούμε και στην πορεία της εκπομπής βέβαια. Αυτή τη στιγμή μπορώ να πω με το χέρι στην καρδιά ότι είσαι ένας επιχειρηματίας στον κόσμο της μοτοσυκλέτας, μια πολύ δύσκολη εποχή. Που όμως η αλήθεια είναι ότι έχεις πιάσει 100% τον παλμό όχι μόνο της BMW αλλά και του κόσμου που αγαπάει τη μοτοσυκλέτα. Θα τα πούμε στην πορεία. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε καταρχήν έτσι να γνωστοποιήσουμε, μια και είσαι εδώ, την ιστορία της BMW, που ξεκινάει παγκοσμίως και πώς εξελίσσεται έτσι εντάχει. Εντάχει, όλα αυτά ξεκινήσανε το 1923. Από εκεί και πέρα, σίγουρα, ειδικά για τα τελευταία 40-50 χρόνια, υπάρχουν στιγμές ορόσημο, όπως ήταν το 1980 που κατασκευάστηκε το πρώτο GS. Μιας και είπες το GS, με συγχωρείς που διακόπτω, πες μας εντάχει GS τι σημαίνει. Γελάτε στράσε, χώμα άσφαλτος. Και ισχύει. Και ισχύει. Η πρώτη εταιρεία που έβγαλε μια μοτοσυκλέτα να ταξιδέψει από την άσφαλτο στο χώμα και από το χώμα στην άσφαλτο. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη εταιρεία που δημιούργησε μια μοτοσυκλέτα που μπόρεσε να, θα έλεγα, μια μοτοσυκλέτα χαμελέων.
μια μοτοσυκλέτα all around. Έκανε μια δική της κατηγορία. Μπροστά την εποχή της σίγουρα. Μπορεί να το πει και κάποιος και έτσι. Αν δούμε στην πορεία των χρόνων πόσοι μιμήθηκαν και μπήκαν σε αυτό το παιχνίδι, το τρυπάκι και φτιάξανε αντίστοιχες μοτοσυκλέτες, μεγάλες. Σίγουρα είναι η μόνη μοτοσυκλέτα που απολαμβάνει σεβασμό, respect από όλες τις εταιρείες και από όλους τους αναβάτες σε όλο τον κόσμο. Τάσο, μετά από τόσα χρόνια η BMW μοιάζει να δικαιώνεται. Εκεί που κάποτε τη βλέπανε και νομίζανε ότι είναι μόνο για γιατρούς, φαρμακοποιούς ή τέλος πάντων κάποιο συγκεκριμένο κοινό, έβλεπες BMW και λες γιατρός ήταν αυτός. Βλέπουμε ξαφνικά μοτοσυκλέτες δεκαετίας του 80 και το GS, το RO80 και το RO100 στην πορεία, ότι είναι best seller και σαν μεταχειρισμένες μοτοσυκλέτες. Και ουσιαστικά ακόμα και η εταιρεία τώρα θα ξαναβγάλει μοτοσυκλέτες με εκείνο το retro look. Η ιστορία της αλλαγής πλεύσης του εργοστασίου, ειδικά από το 1993 και μετά, και μιλάω για το 93 γιατί ήταν η χρονιά που βγήκε το Φαντούρο, η πρώτη μικρή μοτοσυκλέτα BMW, το εργοστάσιο πάλευε με τον ίδιο τον εαυτό του, γιατί στην ουσία είναι BMW AG και BMW Motorrad. Όταν λοιπόν έχεις ένα τόσο βαρύ σήμα και οι μοτοσυκλέτες για σένα μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι το κερασάκι στην τούρτα, δηλαδή είναι κάτι σαν πάρεργο, ήταν εκείνα τα χρόνια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να απολαμβάνεις από τη μία τη διαδικότητα σε ένα εργοστάσιο που κατασκευάζει και αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, αλλά πόσο επικίνδυνο είναι για το τεράστιο πελατολόγιο παγκοσμίως του αυτοκινήτου να εξελίξεις τη μοτοσυκλέτα. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα το οποίο με τα χρόνια μπορώ να πω ότι και μέσα στο ίδιο το εργοστάσιο, το ίδιο το εργοστάσιο ήταν χωρισμένο στα δύο. Υπήρχαν αυτοί που θέλανε την ανάπτυξη της Motorrad, γιατί βλέπανε μπροστά ότι όσο πιο πολλοί κόσμος μπει στη Motorrad, αυτός ο κόσμος την ίδια στιγμή, γιατί οι διαδικασίες είναι οι ίδιες και στο sale και στο after sale κτλ., ήταν στην ουσία υποψήφιοι πελάτες ή είχαν στην επιλογή τους για ποιο αυτοκίνητο θα αγοράσουν πια και την BMW. Αυτό το πράγμα σιγά σιγά οι νεωτεριστές, θα το έλεγα, άρχισαν να πείθουν τη μερίδα του εργοστασίου που φοβόταν αυτό το πράγμα, και με αργά αλλά σταθερά βήματα και κατά την προσωπική μου γνώμη και μερικές φορές αργοπορημένα, όλο αυτό άρχισε να τους βγαίνει και έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα που θα δείτε πολλά πράγματα ακόμα από την BMW και θα τα πιστεύετε. Θα μας τα πεις στην πορεία της εκπομπής, γιατί σίγουρα τα γεγονότα τρέχουν. Ζούμε σε μια εποχή που εξελίσσεται και πρέπει να είμαστε μες στον παλμό, να προλαβαίνουμε τα γεγονότα, να τα βλέπουμε τουλάχιστον. Έτσι, η BMW ουσιαστικά είναι από την αρχή γέννησή της σε ένα εργοστάσιο που ξεκινάει παρέα με αυτοκίνητα. Αυτό κάνει κακό κατά τη γνώμη σου εκείνη την περίοδο στο αγοραστικό κοινό, στο κομμάτι του marketing. Δηλαδή, τη βλέπουν και λένε BMW αυτοκίνητο θα πάρω. Το σκέφτηκε κάποιος έτσι και απέφυγε να αγοράσει μοτοσυκλέτα. Μιλάς για πότε τώρα? Δεκαετία 80, που η BMW ήταν για λιγότερους, που πλέον έχουμε μπει σε ένα εμπορικό μάρκετινγκ. Συνήθως έχουμε απορίες και ερωτηματικά, γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου στην Ελλάδα. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Η BMW είναι μια εταιρεία global, έχει κάνει εκατομμύρια πωλήσεις και αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών και απευθύνεται σε όλο τον πλανήτη. Τώρα αν θες να το ειδικεύσουμε για την Ελλάδα, ναι, υπήρχε μια νοοτροπία η οποία ήταν αυτή που ανέφερε στην αρχή, ότι αυτοί που θα πάνε σε αυτά τα μηχανάκια μπορεί να είναι και ο λίγο τη λοξία, ας πούμε. Γιατί έρχεται από τον κόσμο του αυτοκινήτου. Όχι μόνο αυτό, γιατί ήταν πολύ πιο ακριβές κατασκευές. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι ο νόμος της αγοράς ή ο νόμος των μαθηματικών, όσο πιο πολύ πουλάς, όσο πιο πολύ πέφτει το κόστος για να φτιάξεις κάτι. Όταν λοιπόν, παραδείγματος χάρη, όταν εγώ ξεκίνησα να πουλάω μοτοσυκλέτες BMW μαζί με τον αδερφό μου, η BMW πουλάγε παγκοσμίως 18.000 μοτοσυκλέτες. Και πέρσι έκλεισε στις 138.000. Άλλα νούμερα. Άλλα νούμερα, εντάξει. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν? Ότι αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζει η νοοτροπία. Ειδικά στην Ελλάδα μερίδιο ευθύνης ενδεχομένως να είχαν και οι άνθρωποι που κάνουν ραν τη δουλειά. Γιατί έχω ακούσει ότι η BMW, που αυτοί που πουλάνε BMW ήταν ψιλομύριδες, ήταν κάπως, ήταν αλλιώς, ήταν... Αυτό δεν συνάδει με το πώς δουλεύουμε εμείς, τουλάχιστον στην BMW Βαγιανέλης. Η BMW κρατάει όμως ένα χαρακτήρα
και αυτός ο χαρακτήρας είναι ένας σοβαρός, που βλέπουμε με το πέρασμα των χρόνων ότι αυτή η σοβαρότητα και η άμεση σχέση που έχει με τον Ναβάτη δεν περιορίζεται μόνο στο όνομά της και στις μοτοσυκλέτες της, αλλά και στην αμφίδρομη σχέση μεταξύ τους, πελάτη και εταιρείας, αναβάτη και εταιρείας πιο σωστά, και η εταιρεία προσέχει τον αναβάτη. Αυτό θέλω να είναι και το επόμενο κομμάτι της εκπομπής, να συζητήσουμε για το κομμάτι της ασφάλειας που μας προσέχει, που μας προσφέρει, με συγχωρείτε, σε όλους τους τομείς η εταιρεία, και να δούμε γιατί η BMW έχει προχωρήσει εκεί. Πάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα, Μανώλης Σαλάς στον ήχο και την κονσόλα, και θα επανέλθουμε στον αέρα της μοτοσυκλέτας με Τάσο Βαγιανέλη. Επανερχόμαστε στον αέρα της μοτοσυκλέτας με τον Τάσο τον Βαγιανέλη. Συζητάμε για BMW, για όλη αυτή την οικογένεια της BMW, για την αμφίδρομη σχέση εταιρείας με τους ιδιοκτήτες της μοτοσυκλέτας. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, αλλά αξίζει να μιλήσουμε για το θέμα της ασφάλειας. Γιατί η BMW, από όποια πλευρά και να το δεις, ακόμα και από το ABS, που ήταν η πρώτη εταιρεία που τοποθέτησε σε μοτοσυκλέτες πριν από 21 χρόνια, Τάσο, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να με πιάνεις και λίγο αδιάβαστο. Όχι, μπήκε από το 1985 στα πρώτα κάπα, αν θυμάμαι καλά. Στην απόλυτη ταξιδιάρα, στα κάπα. Ναι, ναι, εντάξει. Όλοι κατεβαίναν και λέγανε άλλο ταξίδι με το κάπα, καμία σχέση ρε παιδί μου, μα η γοργόνα της ασφάλτου, ένα άλλο πράγμα. Λοιπόν, η BMW έχει μια καλή σχέση με το κομμάτι ασφάλειας, με τον Ναβάτη, δεν τον αφήνει εκτεθειμένο από κάθε άποψη. Είναι μια μοτοσυκλέτα όμως που μπορεί να συνδυάσεις όχι τις φοβίες σου, αλλά και πολύ επιθετική οδήγηση, και αυτό το βλέπουμε ακόμα και τώρα, ειδικά με το S1000XR που έχει βγάλει, και όχι μόνο. Θέλω λιγάκι να μου το εξηγήσεις αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, μια μοτοσυκλέτα που έχει στο μυαλό της την ασφάλεια, όμως διατηρεί, να το πούμε, και την αλητεία. Κοίταξε να δεις. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το συνηθίζω και λέω το εξής, ότι το χρώμα του χρήματος δεν είναι διαφορετικό στο να βάλεις το χέρι στο παντελόνι και να πας να αγοράσεις μια μοτοσυκλέτα που μπορεί να σου κοστίσει μαζί με τον εξοπλισμό της για αυτήν και για σένα 30 χιλιάρικα. Τα λεφτά που δίνεις δεν έχουν άλλο χρώμα από το να πας να επιλέξεις ένα αυτοκίνητο με 30 χιλιάδες ή ένα BMW αυτοκίνητο αντίστοιχης κατηγορίας με 150 χιλιάδες. Αυτό λοιπόν από την πλευρά τουλάχιστον του εργοστασίου, η αντιμετώπιση στον υποψήφιο αγοραστή, είτε είναι για τετράτροχο είτε είναι για δίτροχο, πελάτης είναι ο ένας, πελάτης είναι και ο άλλος, πρέπει να έχει την ίδια σοβαρότητα. Οι ίδιες παροχές λοιπόν και η ίδια σοβαρότητα που έχει αυτό το εργοστάσιο όσον αφορά τα αυτοκίνητα, σε πληροφορώ ότι είναι πολύ και πιο ουσιαστική στη μοτοσυκλέτα. Η Motorrad τα τελευταία χρόνια και οι αντιπρόσωποι της δουλεύουν τόσο σωστά ανά τον κόσμο, που έχουν γίνει, θα τολμήσω να πω, και κομμάτι μίμησης για τους ανθρώπους του αυτοκινήτου. Έχει εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα η Motorrad από το 1993 και μετά, από όσο έχει εξελιχθεί το αυτοκίνητο. Άρα το κομμάτι της ασφάλειας, του να σου πει κάποιος, που πιστεύω ότι το λένε και όλες οι υπόλοιπες εταιρείες. Η Honda δεν λέει πάρε μια Honda μοτοσυκλέτα και γύρνα χωρίς κράνος. Ή φρόντιζε σωστά και εσύ να έχεις στο μυαλό σου να συντηρείς σωστά τη μοτοσυκλέτα σου, να ξέρεις να κοιτάς τα φρένα σου ή τα λάστιχά σου, να ξέρεις τέλος πάντων, βρε αδερφέ, τι γίνεται κάτω από τα πόδια σου. Η BMW λοιπόν τα τελευταία χρόνια και πολλοί αντιπρόσωποι ανά τον κόσμο, όπως και εμείς στην Ελλάδα, έχουμε αυτή την τάση να φτιάχνουμε κιόλας μοτοσυκλετιστές. Τώρα είναι η επιλογή του μοτοσυκλετιστή, γιατί μπορεί το πρωί να είσαι με κουστούμι και γραβάντα και το Σαββατοκύριακο να καβαλάς ένα Βαραντέρο ή ένα K9 ή ένα Χαγιαμπούσα ή ένα BMW και να θες να νιώσεις λίγο πιο ελεύθερος κτλ. Μπορεί η επιλογή σου είναι να οδηγήσεις μια φορά στα 5 χρόνια και χωρίς κράνους, γιατί έτσι γινόταν παλιά στην εποχή σου, ας πούμε, στην εποχή του Γκαρδέλη, Ροδαζάντα και Κοπάνα. Και τον Ντούζου, να το πούμε. Ναι, ναι, και τον Ντούζου. Αυτό δεν λέει τίποτα. Δεν λέει τίποτα. Ούτε είσαι. Ξέρεις, τελικά είναι και λίγο θέμα παιδείας, είναι και λίγο θέμα, πώς να το πω, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Είναι επιλογές του καθενός. Αν κάποιος επιλέξει να φοράει κράνους και μπουφάν, γιατί με 40 βαθμούς θερμοκρασία, όταν κυκλοφορείς με το αμάνικο ή χωρίς μπλούζα, καίγεσαι πιο πολύ ή μπορεί να αφήσεις όλο σου το δέρμα στην άσφαλτο αν πέσεις, ας πούμε, δεν νομίζω ότι αυτό είναι μαγιά. Μαγιά είναι να γυρίσεις σπίτι σου. Μαγιά είναι να μην καταστρέψεις τους γύρω σου, τους συγγενείς σου, τα παιδιά σου, τον πατέρα σου, τη μάνα σου και οποιοδήποτε άλλον, ας πούμε, θα τρέχει μετά για σένα.
Τώρα αν εμείς την BMW το κάνουμε λίγο αυτό πιο ουσιαστικά ή έχουμε ρίξει βάρος πιο ουσιαστικά, αυτό δεν νομίζω ότι είναι κατακριτέο. Ή πάμε να διαλέξουμε κάποιο διαφορετικό κοινό. Δεν πάμε να διαλέξουμε κανένα κοινό. Το κοινό σας διαλέγει. Το κοινό μας διαλέγει και εμείς οφείλουμε και το κοινό που μας διαλέγει να το εκπαιδεύσουμε. Γι' αυτό η BMW, παντού όπου βρίσκεται η BMW Motorrad στον κόσμο, είτε στην Ελλάδα, είτε στο Βέλγιο, είτε στη Νότια Αφρική, που η Νότια Αφρική τα τελευταία χρόνια έχει τεράστια ανάπτυξη, υπάρχει ο αντίστοιχος επίσημος συνεργάτης για να μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε αγοραστή BMW. Και όχι μόνο, γιατί δεν έχει κλειστές τις πόρτες του ο επίσημος συνεργάτης. Έχεις ένα KTM και ο φίλος σου έχει ένα BMW και ο φίλος θα πάει να εκπαιδευτεί, μπορεί να πας και εσύ. Θα μιλήσουμε για το θέμα της εκπαίδευσης στην πορεία, ναι, της εκπομπής. Απλά θέλω να μου δώσεις λίγο χρόνο. Θέλω καταρχήν να μεταφέρω τα χαιρετίσματά μας στον Κώστα τον Παπαδόπουλο και οπωσδήποτε στον Παναγιώτη τον Γαλανόπουλο και να αναφέρω σε ένα σχόλιο που γράφει ότι η BMW δημιουργεί μοτοσυκλέτες, ταξιδευτές, οδηπόρους. Και αυτό είναι το μεγάλο της επίτευγμα. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια και δεν το λέω εγώ. Το λέει ένας μοτοσυκλετιστής που οδηγάει BMW. Ταξιδεύει, είναι όριμος. Για τα δικά μου δεδομένα το λέω ότι είναι όριμος, γιατί ξέρω ότι ο Παναγιώτης Γαλανόπουλος αντιλαμβάνεται το μοτοσυκλετισμό μέσα από τη φύση του ταξιδευτή, και αυτό είναι οριμότητα. Και ουσιαστικά παίρνουμε ένα μήνυμα από έναν άνθρωπο με πλήρη ανιδιοτέλεια. Θα συμφωνήσω απόλυτα, γιατί στατιστικά, αν το δεις, αν γυρίσεις μια βόλτα στην Ευρώπη, συνήθως σε ένα ποσοστό πάνω από 60% οι μοτοσυκλέτες που συναντάς, που γράφουν χιλιόμετρα, είναι BMW. Δεν είναι τυχαίο αυτό. 2016, στην εποχή των smartphone και της τεχνολογίας του ίντερνετ, που όσο και να μας εντυπωσιάζει είναι στην αρχή του. Και τι έχουμε να δούμε ακόμα? Πώς προσεγγίζει η BMW με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα τον αναβάτη και την ασφαλεία του? Μίλησες προηγουμένως για το ABS. Εγώ προσωπικά, ξέρεις τι πόλεμο δέχτηκα και οι υπόλοιποι αντιπρόσωποι στην Ελλάδα τότε, πριν πολλά χρόνια που πουλάγαμε τις μοτοσυκλέτες με ABS. Ξέρεις τι γινότανε τελικά, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Οτιδήποτε καινούριο βγαίνει, πατεντάρεται κιόλας. Το ABS από την BMW ήταν πατενταρισμένο. Γι' αυτό και οι άλλες εταιρείες δεν είχαν τη δυνατότητα να πουλήσουν μοτοσυκλέτες για πάρα πολλά χρόνια με ABS. Άρα τι πέρναγε προς τα έξω ή τι προσπαθούσε να περάσει κάποιος που πουλάγε μια άλλη μοτοσυκλέτα? Ότι είσαι ανίκανος να οδηγήσεις, αν επιλέξεις να οδηγήσεις μια μοτοσυκλέτα με ABS. Δηλαδή για πάρα πολλά χρόνια μπαίναν άνθρωποι στο μαγαζί και λέγανε τι να το κάνω. Τώρα μπορεί να μου πει κάποιος μια εταιρεία που βγάζει μοτοσυκλέτες χωρίς ABS? Απλά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και έχει εξελιχθεί τόσο πολύ αυτό το πράγμα, που μερικές φορές, αν και είμαι πολύ σεμνός και ταπεινός, θέλω να πω ότι η BMW σε αυτό είναι πρωτοπόρα ακόμα και σήμερα, έτσι. Δηλαδή, ο τρόπος που εξελίσσει και το level που έχουν πάει αυτά τα συστήματα, και ειδικά το σύστημα το ABS ή το Race ABS που έχει το S1000R, είναι απίστευτο. Είναι σαν να μην έχεις ABS σε αυτή τη μοτοσυκλέτα. Δηλαδή, δεν σε ενοχλεί. Μπαίνεις στα μέγαρα να κάνεις ένα track day και αφήνεις το ABS. Και είσαι με το Race ABS. Και αν δεν ξέρεις να κάνεις έντο και βουτήξεις το φρένο κατά λάθος, δεν έντο. Πρόκειται να φας καπάκι. Αλλά έντο θα κάνει, θα σηκωθεί ο ψωτροχός. Αλλά έντο, ναι, θα κάνει. Καταρχήν να πούμε σε αυτό το σημείο ότι και μια μοτοσυκλέτα GS που έχει τελελέβερ είναι αδύνατο να οδηγηθεί χωρίς ABS, ειδικά με βρεγμένο το οδόστρωμα. Δηλαδή το τελελέβερ, γιατί είναι και αυτό μια καινοτομία, όπως και το παραλέβερ για την ABS, για την BMW, χρειάζεται το ABS. Οπωσδήποτε. Δηλαδή κάποιοι ίσως να νομίζουν ότι με το τηλεσκοπικό σύστημα που έχουν όλες οι συμβατικές μοτοσυκλέτες, εντάξει, μα το ABS δεν μ' αρέσει. Ειδικά στα GS είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει. Κοίταξε, μου κάνεις μια ερώτηση, κάνεις μια τοποθέτηση που με γυρνάει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Την εποχή που πρωτοβουλεύει. Βγήκε αυτό το σύστημα της ανάρτησης, που για 2-3-5 χρόνια υπήρχαν πολλές συζητήσεις, πολλά debate, πολλά... Απασχόλησε η BMW τον ειδικό τύπο πολύ γενικά. Ναι, το απασχόλησε πάρα πολύ. Όλα αυτά έχουν ξεχαστεί. Είναι λόγος, δεδομένο τώρα αυτό. Είναι δεδομένα. Είναι δεδομένα. Απλά γίνονται άλλα πράγματα τώρα. Γίνονται ορισμένα comeback από την εταιρεία. Δηλαδή... προχωράει μπροστά τεχνολογικά, αλλά για μένα, αν και αργοπορημένα, ξαναθυμήθηκε την ιστορία της. Και αυτό το βλέπουμε από τη σύγχρονη σειρά Heritage. Δηλαδή R9T
και τα υπόλοιπα τέσσερα μοντέλα που θα ακολουθήσουν. Θα μας τα πεις αυτά τώρα στην πορεία της εκπομπής. Λοιπόν, λέω να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, ένα σύντομο, και να επανέλθουμε να μας ενημερώσει τι θα δούμε τώρα για το επόμενο έτος, τι μας ετοιμάζει BMW. Μάνουλη Σάλλα στον ήχο και την κονσόλα, και πάμε για ένα μουσικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε στον αέρα της μοτοσυκλέτας, γιατί ο χρόνος, όπως έχω πει επανειλημμένος, είναι αμήλικτος και εμείς οι μοτοσυκλετιστές δεν κάνει να κάνουμε πολύ μεγάλες στάσεις, γιατί ακόμα μαθαίνουμε. Οπότε μία μικρή στάση για τις απαραίτητες ανάγκες, και είμαστε εδώ πέρα με τον Τάσο Βαγιανέλη και μία κουβέντα για BMW, και όχι μόνο, και φυσικά μιλάμε γιατί άλλο για το κομμάτι της ασφάλειας. Τάσο Βαγιανέλη, η BMW έχει προχωρήσει πολύ στο κομμάτι της ασφάλειας από κάθε άποψη. Μου είχες πει πρόσφατα στο μαγαζί σου που ήμουνα ότι θα βάλει και ένα κουμπί σε κάποια από τα καινούργια της μοντέλα, τα οποία, αν υπάρχει πολύ μεγάλη έκτακτη ανάγκη, το πατάς και έρχονται ειδικές δυνάμεις και να σε σώσουν. Έχω πει διάφορα. Κοίταξε, έγινε μια στατιστική από το εργοστάσιο που θεωρώ, γιατί το κομμάτι της ασφάλειας είναι όπως το αντιλαμβάνει το καθένας. Το σύγχρονο σλόγγαν του εργοστασίου είναι Make Life Right. Αυτό το ακούνε πολλοί, δεν ξέρω πόσοι έχουν καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει. Ο καθένας το αντιλαμβάνεται όπως θέλει. Αυτό που θα κάνει το εργοστάσιο τώρα θα το εντάξεις στα επόμενα μοντέλα είναι ένα safety button που την ώρα που θα σου συμβεί οτιδήποτε, ανεξάρτητα αν έχεις το mobile παγκοσμίως για να σε βοηθήσει, με αυτό το κουμπί πατώντας το αναβάτης μέσω δορυφόρου θα ενημερώνονται πολύ άμεσα οτιδήποτε έχει να κάνει με assistant. Σε ποια μοντέλα θα το δούμε αυτό? Δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν μας το έχει ανακοινώσει επίσημα το εργοστάσιο ακόμα. Από το 17 ή πιο μετά, ας πούμε, στο 18. Νομίζω ότι μέσα στο 17 θα υπάρχει αυτό. Σε κάποιες μοντέλες. Η στατιστική που έγινε είναι ότι σε ετήσια βάση θα γλιτώσουμε 2.890 ζωές. Τρομακτικό μου ακούστηκε αυτό. Είναι τρομακτικό νούμερο. Δηλαδή, με ένα κουμπί γλιτώνεις 2.800 ζωές. Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί πολλές φορές. Ας δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Άργησε, ξέρω εγώ, το ΕΚΑΒ. Ο χρόνος είναι ζωτική σημασία. Ζωτική σημασία. Και μπορεί ένας άνθρωπος να φύγει επειδή άργησε μισή ώρα να έρθει βοήθεια. Ναι. Αυτό το πράγμα θα μπει. Εμείς έχουμε και το άλλο πρόβλημα με μοτοσυκλετιστές, ότι σε περίπτωση που φύγουμε σε ένα χωράφι, τραυματιστούμε και μπορούμε να. Ακούγεται κάπως μακάβριο αυτό, αλλά είναι μια αλήθεια, το έχω δει το έργο δυστυχώς. Να πλησιάσει μόνο τη μοτοσυκλέτα σου, ίσως εκεί να μην μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ή να μην έχει σήμα το κινητό σου. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό το μπουτόν θα είναι με δορυφορική κάλυψη. Με δορυφορική σύνδεση, ναι. Βέβαια. Οπότε με τρεις δορυφόρους για να έχει και την κάλυψη, συν κάποια ακόμα μπορεί να συνδέεται και με την κινητή τηλεφωνία, όπως είναι κάποια GPS. Να έχεις. Μην πας μακριά. Υπάρχουν σημεία μέσα στο λεκανοπέδιο που τα κινητά δεν πιάνουν. Ναι, βέβαια. Κάποιων εταιριών, ας πούμε. Ναι, ναι, υπάρχει αυτό. Και μπορεί ένας άνθρωπος να χαθεί ακόμα και μέσα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Έτσι. Μιλάμε για ασφάλεια. Να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι των σχολείων. Εσείς έχετε μια άριστη σχέση με την Old Road Training, την εταιρεία ασφάλειας οδήγησης του Νίκου του Σπανού. Αυτή η σχέση πρωτίστως είναι της BMW Ελλάς. Από εκεί και πέρα ο κάθε αντιπρόσωπος έχει τη δυνατότητα και το ελεύθερο από την BMW Ελλάς, ανάλογα με τον τρόπο που σκέφτεται ή που δουλεύει, να αξιοποιήσει αυτόν τον επίσημο συνεργάτη. Εκτιμώ ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που στην Ελλάδα τουλάχιστον υπάρχει η συγκεκριμένη εταιρεία, η All Road Training, και ο ιδιοκτήτης της, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά αυτό που κάνει το πιστεύει. Και θεωρώ ότι είναι και πολύ καλός δάσκαλος. Η Βαγιανέλης λοιπόν έχει επιλέξει, επειδή η λογική μας τον τελευταίο καιρό και φάνηκε από τις καινούργιες μας εγκαταστάσεις, δεν είναι να κάνουμε μόνο τις συμβατικές μας υποχρεώσεις από το 1 μέχρι το 10. Έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε και να κάνουμε και άλλα πράγματα πάνω από το 10. Πιο ανθρωποκεντρικά, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σκοπός λοιπόν είναι να βάλουμε και εμείς το δικό μας λιθαράκι στους ανθρώπους που μας τιμάνε και έρχονται να ασχοληθούν με τη Βαγιανέλης ΑΕ, να τους πείσουμε ότι μπορείς να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα, να κάνεις το Make Life a Ride, αλλά να το κάνεις όσο πιο ανώδυνα γίνεται για σένα και για τους υπολείπους που ζουν μαζί σου. Άρα με ένα μέσο όπως είναι η All Road Training, αυτό μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα.
Για περισσότερες πληροφορίες για την All Road Training, σύντομα θα έχουμε τον Νίκο Τοσπάνο εδώ. Είχε πάρα πολλές δραστηριότητες. Ένα tour που έκανε στην Πελοπόννησο τώρα πολύ κοντά, μετά από το Transhellenic. Το φοβερό Transhellenic. Ναι, το φοβερό Transhellenic. Και μετά πήγε στην Πελοπόννησο από την άσφαλτο και γκρίνιαξε. Λέει, τι είναι αυτά, αυτοκίνητα μεθυσμένη με ντάτσουν, φορτηγά για με. Όχι. Δεν του άρεσε η άσφαλτο και έχει δίκιο, γιατί πράγματι συναντά και άλλου. Κοίταξε, σε όλου του οδηγού αρέσει και η άσφαλτο και το χώμα. Απλά ο κύριος Πανός εντόπισε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ότι γιατί εγώ, εσύ, ο οποιοσδήποτε, ο Σπανός, ο Μιχάλης, ο Μανώλης, να μην μπορεί να χαρεί τη μοτοσυκλέτα του και στην άσφαλτο. Ας πούμε τώρα μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος τη λατρεύει. Εγώ θεωρώ ότι είμαι 85% ασφάλτινος. Και γιατί να μην μπορώ να πραγματοποιήσω αυτό μου το σπορ, αυτό μου το χόμπι, συγχρόνως κινδυνεύοντας από 100.000 παράγοντες. Κούρδους πήγα να πω, συγγνώμη. 100.000 παράγοντες. 100.000 παράγοντες. Γι' αυτό γκρίνιαξε. Το χώμα, στο χώμα είσαι εσύ, η μοτοσυκλέτα. Η γνώση σου. Και η αποκλειστική ευθύνη έχεις εσύ και η γνώση σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στο χώμα κάποιος άλλος παράγοντας να σε κάνει να κινδυνεύσεις. Είχε απόλυτο δίκιο ο Νίκος αυτό που έγραψε. Τον καταλάβα 100%. Το έγραψε έτσι όπως έπρεπε. Όλοι στην άσφαλτο κινδυνεύουμε από τους άλλους. Και ενώ στο χώμα τον εαυτό μας. Και από την άλλη, συγγνώμη που σας σε διακόψω, προσπαθεί, αν μη τι άλλο, να κάνει και τη δουλειά του σωστά. Δηλαδή, με τι μοτοσυκλέτες γίνονται τα σχολεία, συνήθως με μοτοσυκλέτες GS. Τι γίνεται, ας πούμε, από την BMW, ποια είναι μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις, το GS Trophy. Τελικά, τι είναι το GS, είπαμε ότι είναι ένα πολυεργαλείο. Δεν μπορείς λοιπόν να πάρεις το GS και να μην σου ανοίξει κάποιος τα μάτια ότι κοίτα, καλή είναι και η άσφαλτος, αλλά το 50% αυτής της μοτοσυκλέτας είναι και το χώμα. Ναι, οπότε μπορείς να κάνεις make life a ride και στο χώμα. Να ανακαλύψεις τη φύση, να ανακαλύψεις τις δυνατότητές σου, ένα άλλο είδους αναψυχή με τη μοτοσυκλέτα. Επέτρεψε μου σε αυτό το σημείο, θέλω να κάνω έτσι μια παρένθεση και να πω: πολλοί νομίζουν όταν φέρνω ανθρώπους που ουσιαστικά είναι εκπρόσωποι μιας εταιρείας μοτοσυκλετών ότι κάνω διαφήμιση. Εγώ θα πω ευθέως, ναι, μπορεί να κάνω διαφήμιση. Αν λοιπόν νομίζετε εσείς που κάνω διαφήμιση ότι αύριο είσαστε τα θύματα της διαφήμισης και θα αγοράσετε αυτή τη μοτοσυκλέτα, καταρχήν εγώ έχω πετύχει και κατά δεύτερον εσείς ακόμα αντιλαμβάνεστε τη διαφήμιση με ένα πολύ απαρχαιωμένο τρόπο. Ενημέρωση είναι, οι μοτοσυκλέτες είναι μάρκες, παίρνουν εργοστάσια, άνθρωποι που δουλεύουν από πίσω και ουσιαστικά για να τις αποκτήσουμε χρειάζονται χρήματα. Οπότε δεν μπορούμε μέσα στο βωμό της διαφήμισης που πρέπει να την αποφύγουμε για τους ευνόητους λόγους και να μην αναφερθούμε σε εταιρείες και ονόματα, να χάνουμε μια αξιολογική κουβέντα με αξιόλογους ανθρώπους οι οποίοι έχουν να μας πούνε πράγματα, να μάθουμε και να συγκεντρωθούμε. Πολλοί μπορούν να πιστεύουν ότι μια ολόκληρη εκπομπή είναι διαφημιστική. Όχι, δεν είναι για εμένα. Υπάρχουν BMW, υπάρχουν KTM, υπάρχουν Honda, να υπάρχουν και άλλες εταιρείες. Θα πουλήσουν τώρα όλοι αυτοί. Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Ανέβηκαν τα τέλη ταξινόμησης τώρα. Όχι, βέβαια, δεν είναι έτσι. Δυστυχώς, ευτυχώς, πλέον ζούμε στην εποχή που είμαστε πολύ πιο έξυπνοι από αυτό που θα έπρεπε, ίσως, και πολύ πιο χαζοί μερικές φορές από αυτό που θα έπρεπε. Τουλάχιστον αυτό το κομμάτι το αντιλαμβανόμαστε και δεν αποτελεί διαφήμιση και αν αποτελούσε δεν θα ήταν καθόλου άσχημο. Εν διάφτη περιπτώσει, μιλάμε για ασφάλεια, μιλάμε για all road training, θα τα πούμε με τον Νίκο το Σπανό. Θέλω λίγο να πετάξω ένα μπαλάκι στην κουβέντα. Πρόσφατα οδήγησα από την BMW Motorrad το 700R, που είναι 800R στην πραγματικότητα, και περίμενα να οδηγήσω μια απλά entry level μοτοσυκλέτα που είναι μεσαίας κατηγορίας. Εγώ αυτό που είδα ότι κάθε άλλο παρά μεσαία κατηγορία ήταν. Μιλάμε για μια μοτοσυκλέτα 800 κυβικών, που κακώς τις έχουμε κατατάξει στις δυστυχώς μικρές στο μυαλό μας. Τι γίνεται με αυτόν τον πανικό που έχει πιάσει τον κόσμο και αγοράζει μόνο μεγάλες μοτοσυκλέτες, οι περισσότεροι τουλάχιστον? Κοίταξε να δεις, αν μιλήσουμε, αν το εστιάσουμε μόνο στο εργοστάσιο της BMW, φαντάσου ότι αυτή η μοτοσυκλέτα, ένα F800GS, που πολύ σωστά τα λες, είναι μια μεγάλη μοτοσυκλέτα, δεν είναι μια μικρή μοτοσυκλέτα. Έχει όμως έναν εσωτερικό ανταγωνισμό, το αντίπαλο δέος, που είναι τα 1200. Γενικά όμως, και να κάνω και μια έτσι μικρή παρένθεση σε αυτό που είπες προηγουμένως, περί διαφήμισης ή όχι, θα σου πω τι λέω εγώ
και οι πολιτές μας στη δική μας επιχείρηση. Το μυστικό για κάποιον είναι να αγοράσει μοτοσυκλέτα. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές μπορεί να μπει κάποιος μέσα και να πει γιατί να πάρω αυτό και να, γιατί να πάρω τον BMW και να μην πάρω... Ένας σωστός πολιτής, ένας σωστός επιχειρηματίας πρέπει να δώσει τη γραμμή του να αναλύσει τις θετικές ιδιαιτερότητες της μάρκας που εκπροσωπεύει, αλλά η τελευταία τουλάχιστον τοποθέτηση που κάνω εγώ ο ίδιος προσωπικά και οι πολιτές είναι ότι Θανάση, αν είσαι εσύ ο υποψήφιος αγοραστής, να πάρεις τη μοτοσυκλέτα που το πρωί που θα ξυπνάς για να την καβαλήσεις, να πας στη δουλειά σου, βόλτα, εκδρομή, οτιδήποτε άλλο, να είναι αυτή που έχεις ονειρευτεί. Αν αυτή λοιπόν είναι ένα Honda, ένα KTM, ένα Triumph ή οτιδήποτε άλλο, να πάρεις αυτό. Γιατί ένας αγοραστής που δεν είναι ευχαριστημένος θα είναι και ουσιαστικά αρνητική εικόνα για την εταιρεία και ούτω καθεξής. Μα δεν μπορούν όλοι να αγοράσουν, βέβαια. Όχι επειδή δεν μπορούν, δεν είναι δυνατόν. Ναι, υπάρχουν και άλλες αγαπημένες εταιρείες. Μπορεί κάποιος να δει ένα GS και να του δημιουργήσει αιμετική διάθεση. Να μην του αρέσει εμφανισιακά. Το καλύτερο στον κόσμο κι αν είναι, δεν υπάρχει λόγος να τα αγοράσει. Το καταλαβαίνεις. Εγώ προσωπικά είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάω όλες τις μοτοσυκλέτες, όλες τις εταιρείες. Έχω σεβασμό για όλες τις εταιρείες. Και το μόνο που κάνω είναι, τουλάχιστον για την εταιρεία που εκπροσωπώ, πολύ σεμνά και ταπεινά, να αναλύω απλά τις ιδιαιτερότητες των αντικειμένων που παράγει, των μοτοσυκλετών που παράγει αυτό το εργοστάσιο. Τώρα για το 800 και η μεσαία κατηγορία και τα λοιπά, ξέρεις, στην Ελλάδα μας αρέσει και λίγο υπερβολή. Οι Έλληνες είμαστε οι καλύτεροι εραστές, οι καλύτεροι οδηγοί, οι καλύτεροι, τα ξέρουμε όλα. Η κατηγορία των 800 κυβικών σε πολλές εταιρείες, όχι μόνο στην BMW, αλλά και ειδικά στην BMW, με τη σειρά F800GS, F800GS Adventure, και ειδικά με το Adventure, εγώ είμαι ερωτευμένος με αυτή τη μοτοσυκλέτα, είναι, ταιριάζει κουτί. Ταιριάζει κουτί, κουμπί, τέλος πάντων. Κουτί, καλά το είπες, ταιριάζει απόλυτα. Ταιριάζει απόλυτα με την ελληνική πραγματικότητα. Είναι μια μοτοσυκλέτα που μπορείς να κάνεις εξίσου τα πάντα. Εάν δεν έχεις τόσο πολύ το βίτσιο του να νιώθεις ότι είσαι number one καβαλώντας ένα 1200. Εντάξει, τώρα αναμφισβήτητα ένα 1200 που το φορτώνεις αρκετά σοβαρά με πολλά κιλά, δεν θα την ακούσει, να το πω έτσι λαϊκά και μάγκικα, τόσο σε ένα 800. Σίγουρα τα πολλά κιλά και το δεύτερο άτομο στο 1200 είναι έτσι κατασκευασμένο, δεν φαίνονται. Πάντα συνηθίζουμε και λέμε, ο χθος του καλού είναι το καλύτερο. Το F800GS είναι μια φοβερή, καταπληκτική, καλή μοτοσυκλέτα. Τα GS είναι ο βασιλιάς. Τα GS και ειδικά το κανονικό GS, όχι το Adventure, κατά την προσωπική μου γνώμη, είναι η καλύτερη μοτοσυκλέτα ever. All around που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Αφού κάποια στιγμή λέγαμε και πού θα φτάσει πριν δούμε το υδρόψυκτο. Ναι, με το υδρόψυκτο όμως καταλάβατε πού μπορεί να φτάσει. Ναι. Και μ' άρεσε που η BMW κράτησε τον Boxer, είχε κάνει αυτή την κοινοτομία με τη μη υγρόψυξη, με τον κινητήρα των LC, γιατί ουσιαστικά δεν έφυγε από αυτό που ο κόσμος αγάπησε. Το Boxer και άλλοι μίσησαν φυσικά. Και έχει υπόψη ότι με τη σειρά Heritage θα ξαναδούμε το. Ήδη ξέρουμε ότι ο αερολόψυκτος δεν έχει σταματήσει, γιατί υπάρχουν πολλοί εραστές. Ένας από αυτούς μιλάει μαζί σου. Σε λίγο το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα έχουμε το R90 Scrambler και του χρόνου τέτοια εποχή θα έχουμε κρατήσει το R90 1200GS. Μας είπες και για τα καινούργια μοντέλα, οπότε νομίζω μπορούμε να κλείσουμε και αυτήν την ενότητα με ένα κομμάτι, Μανώλης Άλλας στον ήχο και την κονσόλα, και θα επανέλθουμε με άλλο θέμα στην πορεία της εκπομπής. Το κόψα το κομματάκι, το σφάξα, δεν πειράζει. Δεν θα μας κάνει κουμάντο η μουσική εδώ πέρα. Στη μουσική επιμέλεια στο κάτω-κάτω ο Θανάσης Μουρίκης. Οπότε έχω το δικαίωμα να σφάζω και τα κομμάτια εδώ. Η εκπομπή είναι μοτοσυκλετιστική και όχι μουσική. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια της εκπομπής με τον Τάσο Βαγιανέλη. Έχουμε συζητήσει για ασφάλεια στην οδήγηση, έχουμε συζητήσει για ιστορία της BMW, έχουμε συζητήσει για τα καινούργια μοντέλα, για το κουμπί που το πατάς και έρχεται το ελικόπτερο. Πολλά πράγματα τέλος πάντων που είναι πάντα στο πνεύμα και στη φιλοσοφία γενικότερα τη μοτοσυκλετιστική. Τώρα θέλω να πάμε σε κάτι πιο προσωπικό, να συζητήσουμε γιατί εγώ προσωπικά έχω εντυπωσιαστεί. Με την κίνηση που τόλμησες και έκανες, άλλαξες μαγαζί. Έφυγες από τη Βουλιαγμένης και την Καλλιρόης και ενσωμάτωσες και τα δύο σου μαγαζιά στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 179 ή 339. 339. Λεωφόρο Βουλιαγμένης 339. Εκεί πέρα που είναι τα μόλ που είναι όλα μαζεμένα. Άνοιξες ένα μαγαζί που εγώ τουλάχιστον δεν έχω ξαναδεί στον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Ένα χώρο ανθρωποκεντρικό που μπαίνει ο άλλος μέσα και δεν θέλει να φύγει. Έκανες τώρα και τα εγγένειά σου.
Έκανε και μια πολύ ωραία ροκ συναυλία. Μάζεψε κόσμο. Δυστυχώς δεν μπορούσε να κάτσω συναυλία. Είχα την εκπομπή μου εδώ πέρα τα Παρασκευή, την ώρα που ήμουν στον αέρα. Εσύ ήσουν στο live. Μακάρι να προλάβαινα να έρθω. Σημασία έχει όμως ότι το μαγαζί είναι σαν πολυχώρος. Κάθε τη μονάδα εννοείται, και σέρβις και ανταλλακτικά και αξεσουάρ και ό,τι άλλο υπάρχει στην εταιρεία και καλά κάνει. Αυτό πώς τόλμησες και το κάνεις, Τάσο, αυτή την περίοδο που ο κόσμος αλεκλίνουν τα μαγαζιά τους. Εσύ πώς επένδυσες τόσο πολύ, γιατί το έκανες? Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Το πρώτο πράγμα ήταν ότι εισπράταμε συνεχώς από τους πελάτες την ανάγκη για έναν αναβαθμισμένο χώρο εφάμιλο του προϊόντος. Το δεύτερο ήταν εσωτερικές ανησυχίες δικές μας και δικές μου. Να αφήσουμε κάτι σε αυτήν την ελληνική μοτοσυκλετιστική ιστορία, τέλος πάντων. Είναι αναβάθμιση στη μοτοσυκλέτα το μαγαζί σου, γιατί και κάποιος να μπει να ρωτήσει να δει, βλέπει ένα χώρο που ουσιαστικά τον ανεβάζει και τον ίδιο. Κοίταξε να δεις, η χαρά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί πρόσφατα πήραμε ενημέρωση επίσημη ότι είμαστε το καλύτερο μαγαζί στον κόσμο Μπεβέ Μότορα αντιπροσώπου. Δηλαδή τα καλύτερα μαγαζιά μετά από αυτό είναι τα ίδια, της ίδιας της Μπεβέ, τα μεγάλα, τα Νεντερλάσουμ, στο Ζέντρουμ κτλ. Αυτό ήταν μεγάλη τιμή. Είμαστε πια πιλωτικό μαγαζί. Ταράξαμε λίγο τα νερά και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί φαντάσου τώρα ότι ο αντίστοιχος διευθυντής BMW Motorrad στο Βέλγιο λέει στον αντίστοιχο Βαγιανέλη, στην Ελλάδα έχουν κάνει αυτό, εσείς τι κάνετε εδώ. Ακόμα ήταν και πολύ σημαντικό και για το χώρο του αυτοκινήτου, γιατί ο πύχης ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά. Το αξίζει η Ελλάδα αυτό. Βάλαμε και εμείς το μικρό μας λιθαράκι, είχαμε κουραστεί και έχουμε κουραστεί από τη μιζέρια, οι πελάτες μας είχαν κουραστεί από τη μιζέρια, είναι και ένα έμπρακτο μήνυμα αισιοδοξίας, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Όλοι μας, ο καθένας βάζοντας τη δική του μικρή συνεισφορά, εμείς ας πούμε το μαγαζί μας και τις διαδικασίες, εσύ στη δουλειά σου κάτι άλλο. Όλοι μας πρέπει να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Όπως χαρακτηριστικά μου έχεις πει σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, πρέπει να γίνουμε όλοι, και εσύ έχεις γίνει, καλύτεροι επαγγελματίες. Ναι. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι επαγγελματίες. Το έχει ανάγκη αυτό η Ελλάδα, και το έχουν ανάγκη και οι νέοι άνθρωποι να το πιστέψουν. Γιατί οι νέοι άνθρωποι είναι πολύ αποκοντευμένοι. Στο κομμάτι του καλύτερου επαγγελματία, θα ήθελα τώρα να πάμε σε έναν άλλο τομέα. Βέβαια, ο ραδιοφωνικός χρόνος μας περιορίζει για να το αναπτύξουμε πολύ το κομμάτι αυτό. Έχουν ανοίξει και πάρα πολλά συνεργεία εξειδικευμένα. Από ανθρώπους που γνωρίζουν τη δουλειά, και ουσιαστικά το δίκτυο, το επίσημο της BMW, έχει δεχτεί δορυφορικές, θα το πούμε, απώλειες από τους πελάτες κτλ. Πολλοί κόσμος πηγαίνει και επισκέπτεται εξειδικευμένα συνεργεία. Εδώ πέρα τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Γιατί εγώ που έχω μία BMW, όποια και είναι αυτή, να πάω σε ένα εξουσιοδοτημένο και όχι σε ένα εξειδικευμένο? Θέλω να μου το πεις εσύ, που είσαι ιδιοκτήτης εξουσιοδοτημένου. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Στην Ελλάδα ο καθένας έχει το δικό του Θεό. Μπορεί να επιλέξει ο καθένας να έχει τις υπηρεσίες που θέλει από οπουδήποτε. Ο κόσμος, ο λόγος που το κάνει αυτό, κατά την προσωπική μου γνώμη, δεν είναι ένας. Είναι μοιρασμένοι λόγοι. Πρωτίστως ήταν η κρίση. Αναγκαζόντουσαν πολλοί άνθρωποι να το κάνουν αυτό. Το δεύτερο είναι η έλλειψη ενημέρωσης ή ο μύθος ότι τα εξουσιοδοτημένα είναι πιο ακριβά, ενώ προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες και την ίδια ποιότητα στο σέρβις που θα προσφέρει ένας εξειδικευμένος. Ότι ξέρεις, η ημιμάθεια είναι η χειρότερη της αμάθειας. Έχουμε βάλει στο καλάθι των αχρήστων τη λέξη προδιαγραφές. Δηλαδή όταν κάποιος σου πει ότι κοίτα αυτό το σετ τα κάκια που θα βάλεις του εμπορίου είναι ακριβώς το ίδιο με το εργοστασιακό, πράγμα το οποίο δεν αληθεύει. Οι προδιαγραφές είναι προδιαγραφές. Ένα πάρα πολύ μεγάλο εργοστάσιο όπως είναι η BMW, η Mercedes, οποιοδήποτε μεγάλο εργοστάσιο, έχει σίγουρα και εξωτερικούς συνεργάτες που κατασκευάζει τα ανταλλακτικά του. Οι παραγγελίες που γίνονται βάσει προδιαγραφών και απαιτήσεων του συγκεκριμένου εργοστασίου. Η BMW λοιπόν λέει, παραδείγματος χάρη στην Brembo, θα μου κατασκευάζει τα τακάκια μου
με αυτή την ποιότητα πάστας, οπότε στα 100 χιλιόμετρα φρενάρω να σταματάω από το σημείο Α στο σημείο Β. Χωρίς να κάνω ζημιά δεσκόπλακες και να λιώνω. Ακριβώς, και όχι να σταματήσω Β και 2 μέτρα. Το Β και 2 μέτρα μπορεί να σημαίνει ότι σκότωσα ένα παιδάκι, ας πούμε. Ή ότι εγώ ίδιος κόλλησα σε έναν τοίχο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία αυτό. Και προέρχεται και ενδεχομένως και από τα αυτοκίνητα. Φαντάσου το πόσο ευαισθητοποιημένη είναι η BMW, τουλάχιστον που εγώ δουλεύω με αυτήν τόσα χρόνια, ειδικά με το κομμάτι της μοτοσυκλέτας, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει ένα αυτοκίνητο BMW και συγχρόνως έχει και μια μοτοσυκλέτα BMW, η BMW, η μοτοσυκλέτα, δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη αναγκαιότητα, είναι το χόμπι του, δεν θα βάλει την οικογένειά του πάνω στη μοτοσυκλέτα να πάει μια βόλτα, άρα του δίνει τη δυνατότητα βάσει χρεώσεων στην εργασία ή στα ανταλλακτικά να μπορεί πιο εύκολα να έχει τη μοτοσυκλέτα του σωστά συντηρημένη. Για να σου το αποδείξω αυτό, η εργατοώρα στο αυτοκίνητο είναι τριπλάσια από την εργατοώρα στη μοτοσυκλέτα BMW. Εγώ θέλω, για να κλείσουμε αυτήν την εκπομπή, να πω το εξής. Ότι όποιος θέλει να βλέπει για τη μοτοσυκλέτα μεταχειρισμένη που αγοράζει πιστοποιημένα service book, ή θέλει το συνεργείο να πιστοποιεί, το επίσημο συνεργείο για τον ενδεχόμενο αγοραστή, τον επόμενο, ότι η μοτοσυκλέτα του είναι εντάξει, πρέπει να σέβεται και ο ίδιος το δίκτυο. Η επιλογή είναι δικιά τους. Όπου θέλουν θα πάνε. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν κακοί τεχνίτες, όμως δεν μπορούμε να φάσκουμε και να αντιφάσκουμε. Από τη μία να ζητάμε και από την άλλη να κάνουμε τις δικές μας. Από την άλλη είναι και έχει προχωρήσει τόσο πολύ τεχνολογία για να μπορέσεις να κάνεις σωστά τη συντήρηση των τελευταίων, στις τελευταίες γενιές μοτοσυκλετών. Οι επενδύσεις που κάνουμε εμείς και όλοι οι εξουσιοδημένοι αντιπρόσωποι είναι τεράστιες, έτσι. Τώρα, αν θέλουμε να φτιάχνουμε με γιατροσόφια τις μοτοσυκλέτες, είναι μια άλλη ιστορία. Ο καθένας μπορεί να κάνει την επιλογή του. Το τελευταίο πράγμα που έχω να πω είναι ότι σίγουρα, και θα τολμήσω να το πω, σαφώς είμαστε πιο ακριβοί όταν εμείς για οποιαδήποτε εργασία κάνουμε ή οποιοδήποτε ανταλλακτικό πουλάμε, κόβουμε απόδειξη. Γιατί όταν εγώ σου κάνω μια δουλειά στο μαγαζί μου, έχεις εγγύηση για τη δουλειά που σου έκανα και για το ανταλλακτικό που σου έβαλα άλλα δύο χρόνια. Και μπορεί η μοτοσυκλέτα σου να είναι 20 ετών. Αυτό όμως, για να το αποδείξω και να σε καλύψω, πρέπει να κόψω απόδειξη. Εγώ δεν μπορώ να φορώ διαφύγω. Πολύ σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτή την πληροφορία. Ακούσατε την εκπομπή Μοτοσυκλέτας στον αέρα της Μοτοσυκλέτας με το Θανάση Μουργίκη και το Τάσο Βαγιανέλη. Να πω και σε αυτό το σημείο ότι ο Τάσος εδώ πέρα δεν ήρθε με αυτοκίνητο, ήρθε με ένα S1000XR. Σημαντικό, εντάξει, λέει πολλά αυτό. Το υπερόπλο της BMW με το κορδωμένο τιμόνι. Έχουμε πάθει πλάκα με αυτή τη μοτοσυκλέτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε, Τάσο Βαγιανέλη. Να είμαστε καλά, καλά ταξίδια, καλούς δρόμους σε όλους. Να είστε καλά και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί τον Αύγουστο ο Ράσης Μοτοσυκλέτας θα είναι μαζί σας. Δεν θα σταματήσει καμία Παρασκευή να υπάρχει φρέσκια εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλά χιλιόμετρα, καλές βόλτες σε όλους, πάντα με ασφάλεια.